Νιώθω ότι φέτος η Samsung έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα στο θέμα mid-range κινητό. Και σήμερα παρέα θα δούμε τα Samsung A55 και A35. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα εδώ παρέα με το Samsung Galaxy A55 και Samsung Galaxy A35 θα κάνουμε μια κουβεντούλα σε σχέση με τα Samsung, σε αυτή την κατηγορία της τιμής που θεωρώ, όπως είπα και στην αρχή, σε αυτή την κατηγορία τιμής η Samsung στα mid-range έτσι κινητά, η Samsung έχει κάνει φοβερή δουλειά το 2024 και θεωρώ και τα δύο αυτά κινητά φοβερές επιλογές, στις top 1, 2, 3 επιλογές σε αυτή την κατηγορία τιμής για κάποιον φίλο που θέλει να πάρει ένα καλό έτσι κινητάκι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας έτσι βιντεάκι, για λίγες μέρες ακόμα, σήμερα είναι Τετάρτη, μέχρι και την Κυριακή ισχύει αυτό το μεγάλο giveaway που κάνουμε εδώ πέρα στο κανάλι σε συνεργασία με τη φίλη μας τη Realme, αυτό το πάρα πολύ ωραίο Realme 12 Plus, σε αυτό το φοβερό χρωματάκι. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, θα σας έχω κάτω link να μπείτε στο βίντεο να δηλώσετε συμμετοχή και άλλη μια συμμετοχή μπορείς εσύ φίλε μου να με βρεις στο Instagram, έχω από κάτω και τα link μου στο Instagram, Multicoolty Unboxing στο Instagram, να πάρεις μέρος, μια ακόμα συμμετοχή θα έλεγα εγώ, το μυαλό μου στο χρηματιστήριο, ναι, άλλη μια συμμετοχή εδώ στο YouTube να μου κάνεις σχόλιο συμμετοχή στο βίντεο με το giveaway και subscribe και like τέλος πάντων. Και μια συμμετοχή στο Instagram για να κερδίσει αυτό το πάρα πολύ ωραίο Realme 12 Plus. Πάμε όμως στα κινητάκια μας, εδώ τα δύο, τα πάρα πολύ ωραία που τα πήρα σε λευκό χρώμα και σε μπλε χρώμα. Θεωρώ τα πιο ωραία χρώματα σε αυτά τα δύο, σε αυτά τα κινητά. Βγαίνουν στα ίδια χρώματα και τα δύο τα κινητά, σε άσπρο μπλε. Ένα ακόμα μπλε, αλλά είναι λίγο λιλά και ένα μπλε λίγο κίτρινο. Θεωρώ αυτά τα δύο χρώματα που έχω μπροστά μου είναι πάρα πολύ ωραία και θεωρώ το άσπρο ταιριάζει πάρα πολύ εδώ και με την Inox γύρω-γύρω έτσι κατασκευή. Να σας πω ότι φίλοι μου, γενικά όσοι φίλοι με γνωρίζετε τα τελευταία έτσι χρόνια, ξέρετε ότι δεν πολυγουστάρω τη Samsung. Γιατί δεν μου άρεσε τόσο πολύ το λογισμικό, δεν μου άρεσε τόσο πολύ αυτές τις χαζομάρες που έκανε που δεν έβαζε φορτιστή, το ένα το άλλο τέλος πάντων, δεν μου άρεσε. Και γενικά δεν έχω πάρει ποτέ ακριβό Samsung κινητό να το έχω σαν το κύριό μου κινητό. Θα μου πεις, ήσουν σωστός Αλέξανδρε, θα σου πω όχι, θα έπρεπε κάποια στιγμή να το δοκιμάσω και αυτό. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την κατηγορία, τη mid-range κατηγορία, αλλά και στα πιο φτηνά Samsung που σας είχα δείξει τους προηγούμενους μήνες, A14 και A15 και πιο παλιά, και το A52S και το A53 και τώρα το A55 και το A35 τέλος πάντων, και άλλα Samsung πρέπει να έχουμε δείξει στο παρελθόν, αυτό που πήρα είναι ότι έχεις να κάνεις με ένα καλό κινητό. Okay, εννοείται ότι δεν είναι όλα τέλεια. Σε καμία εταιρεία, σε κανένα κινητό, σε κανένα προϊόν, τίποτα δεν είναι τέλειο. Εδώ έχεις κάποια αρνητικά πράγματα στα κινητά της Samsung, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτά, αλλά παίρνεις πάρα πολύ θετικά πράγματα σε κάποιους έτσι πολύ σοβαρούς τομείς. Πάμε να πούμε τα πραγματάκια έτσι από την αρχή. Και τα δύο τα κινητάκια μας είναι στο ίδιο περίπου μέγεθος. Είναι απειροελάχιστο, πριν μπήκα μέσα να δω διαφορές, είναι απειροελάχιστο το μέγεθος στο ύψος, στο πάχος και σε όλα αυτά. Να σας πω ότι το Samsung A55 είναι βαρύ, 213 γραμμάρια και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, φίλοι μου. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ που έχω να κάνω με ένα έτσι στιβαρό κινητό. Μπρος πίσω τζαμάκι, Gorilla Victus μπροστά, τζαμάκι απλό πίσω, Gorilla Glass πάλι πίσω. Το frame γύρω-γύρω, εγώ τέλος πάντων, ναι, γύρω-γύρω είναι αλουμινένιο. Παίρνεις την καλή ποιότητα που θέλεις, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Και έχουμε IP67, έχουμε ένα διάβροχο κινητό. IP67 σε ένα κινητό το 330 ευρώ. Αυτό το κινητό στην έκδοση που έχω εγώ κάνει 330 ευρώ. Πάμε εδώ στο A55, στο A35 μάλλον, που και εδώ έχουμε μπρος πίσω τζαμάκι, Gorilla Glass Victus και εδώ αν θυμάμαι καλά, ναι, και πίσω Gorilla Glass τζαμάκι. Γύρω γύρω είναι πλαστικό το frame, okay, είναι 100 ευρώ κάτω αυτό το κινητό, αλλά και αυτό είναι, έχει πιστοποίηση IP67 που μας αρέσει πάρα πολύ, φίλοι μου, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και λογικά είναι και το μοναδικό κινητό στα 250 ευρώ, στα 240 ευρώ που είναι αδιάβροχο. Μου αρέσει αυτό πάρα πολύ και το εννοώ. Κάτι άλλο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι οι εκδόσεις που έχω των κινητών. Εδώ έχουμε την έκδοση 8128 και εδώ έχω την έκδοση 6128 που είναι οι βασικές εκδόσεις που θα βρεις στο Scrooge. Βρείτε μου και στο Scrooge, εκεί πέρα ανεβάζω τα βιντεάκια από τα κινητά που κάνω, τέλος πάντων έτσι μικρά βιντεάκια, unboxing, review και όλα αυτά. Να με δείτε και εκεί πέρα να με ακολουθήσετε. Η έκδοση 8128 βγαίνει στα 330 ευρώ περίπου για το A55 και η επόμενη έκδοση
Η 8256 βγαίνει γύρω στα 370-380 ευρώ. Να σας πω ότι και τα δύο τα κινητά παίρνουν microSD. Παίρνουν δύο κάρτες SIM ή μια κάρτα SIM και μια microSD και τα δύο παίρνουν microSD για κάποιον που θα είμαι σίγουρος θα ρωτήσει από κάτω. Το A35 ξεκινάει στα 240 ευρώ, η έκδοση 628 και η επόμενη έκδοση, η 8256, βγαίνει στα 280 ευρώ περίπου. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα μια διαφορά στην τιμή. Εννοείται ότι η επόμενη έκδοση είναι πολύ καλύτερη, η 8256. Εμείς πήραμε τη βασική για να τη δείξουμε εδώ πέρα στο κανάλι. Οπότε για μένα ένα αρνητικό είναι ότι θα ήθελα να είχα εδώ π.χ. 12 GB RAM να ξεκινούσε το κινητό και εδώ να ξεκινούσε από τα 8 GB RAM το κινητό. Θα το νιώθα, ρε παιδί μου, πιο έτσι και για το μέλλον, για 3-4 χρόνια θα το ένιωθα έτσι πιο στιβαρό το κινητό μου ψυχολογικά, να σας το πω. Μπορεί, δεν ξέρω εγώ με τα 6 GB RAM σε 3 χρόνια πώς θα συμπεριφέρεται, δεν είμαι μάντης, θεωρώ ότι θα συμπεριφέρεται ok, αλλά θα ήθελα με αυτά τα λεφτά να είχα 8 GB RAM και εδώ με αυτά τα λεφτά να είχα 12 GB RAM όπως έχει ο ανταγωνισμός. Π.χ. στο Realme έχεις 12 GB RAM στην ίδια έτσι κατηγορία τιμής. Οπότε αυτά με τις εκδόσεις, έτσι με ένα μικρό μου παραπονάκι στο θέμα των εκδόσεων, θα ήθελα με τα ίδια λεφτά λίγο παραπάνω RAM. Στον αποθηκευτικό χώρο δεν με χαλάει εμένα κάτι. Άλλο ένα αρνητικό που θεωρώ εγώ και δεν το διορθώνει Samsung και δεν το διορθώσει και δεν την νοιάζει και δεν την απασχολεί, είναι το θέμα τι παίρνεις μέσα στο κουτί. Έχω γρινιάξει πάρα πολλές φορές και αυτός μπορεί να είναι και ένας λόγος που η Samsung και οι φίλοι μας δεν θα μας στείλει ποτέ προϊόν. Αν το βλέπεις, φίλοι μου Samsung, θα ήθελα να μου στέλνεις κάνα κινητάκι έτσι να δείξουμε εδώ στο κανάλι, γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος μας παρακολουθεί και μας εμπιστεύεται. Με ξενερώνει, το φορτιστή άστονα, γιατί με την καινούργια έτσι, μάλλον με το ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύεται, μάλλον δεν θα έχουμε φορτιστή σε κανένα άλλο κινητό. Π.χ. και η OnePlus που όλα αυτά τα χρόνια σου έδινε με το κινητό σου φορτιστή, π.χ. τώρα με το OnePlus 4, με το Nord 4 τέλος πάντων, δεν θα έχει φορτιστή. Όπως και με τα Realme, όπως και με τα καινούργια Xiaomi που θα βγουν, δεν θα έχει φορτιστή μέσα συσκευασία. Εντάξει, η Samsung το έκανε αυτό εδώ και 2-3 χρόνια, ρε παιδί μου. 2 χρόνια σίγουρα, μπορεί να είναι και τρίτος χρόνος που δεν έχει μέσα στη συσκευασία φορτιστή. Αλλά, ρε φίλοι μου, Samsung, δώσε. Πήγα εδώ, έδωσα εγώ στο AliExpress 2 και 2 ευρώ και πήρα θήκη, οκ. Okay? Μια λαστιχένια απλή, μια TPU απλή. Απλή, 2 ευρώ. Που εσένα, σαν που θα τις κατασκεύαζες και θα τις έβαζες, θα σου στήχιζε 5 λεπτά του ευρώ, 1 λεπτό του ευρώ, 2 λεπτά του ευρώ θα σου στήχιζε η θήκη TPU που θα βάζεις μέσα στη συσκευασία. Okay? Και σε πάχος και μέσα στην συσκευασία σου, τέλος πάντων, δεν θα σου έπαιρνε παραπάνω χώρο, γιατί θα μπορούσες να τη βάλεις, να την έχει πάνω το κινητό, ρε παιδί μου, να μην χρειάζεται να την βάλεις μέσα σε κουτί και σε συσκευασία άλλη, θα την έχεις πάνω στο κουτί, έτοιμη, ωραία, μέσα στο κινητό, κομπλέ. Και το άλλο που μου λείπει είναι, βάλε μου μια μεμβράνη πάνω στο κινητό. Και η οθόνη είναι flat, μπορείς να βάλεις tempered glass και όλα αυτά, βάλε μου και μια μεμβράνη πάνω στο κινητό, όπως κάνουν οι φίλοι μας οι Realme και οι φίλοι μας οι Xiaomi. Το θέλω αυτό, το ζητάω και θα το ζητάω. Είναι δύο βασικά πραγματάκια πάρα πολύ φτηνά για κολοσσούς εταιρείες σαν και σένα, φίλοι μου Samsung, αλλά δεν το κάνεις γιατί, ρε παιδί μου, ματζιριά για μένα. Είναι ματζιριά για μένα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία το κοινό σου, ο κόσμος που αγοράζει το προϊόν σου, πραγματικά τα εκτιμάει. Πραγματικά στο λέω αυτό. Πάμε στα καλά της φίλης μας της Samsung, που παίρνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κινητό στο θέμα έτσι, οθόνης. Πραγματικά πολύ ωραίες οθόνες οι φίλοι μας η Samsung. Τα κινητά μας και τα δύο είναι στις 6,6 ίντσες, Super AMOLED οθόνες, πάρα πολύ ωραίες οθόνες, πραγματικά είναι οι πιο ωραίες οθόνες. Και ο φίλος μας εδώ, ο Realme, έχει ωραία οθονίτσα που θα το κερδίσει αυτό το κινητό. Δηλαδή θα κάνω και ένα συγκριτικό, το επόμενο μου συγκριτικό θα είναι το Realme με το Samsung. Δεν ξέρω ποιο έχει καλύτερη οθόνη, αλλά και τα δύο εδώ έχει πιο φωτεινή οθόνη. Εδώ παίρνω λίγο παραπάνω ποιότητα, θεωρώ, αλλά εδώ παίρνω παραπάνω φωτεινότητα. Πάρα πολύ ωραίες οθόνες, φίλοι μου. Έχουμε η Samsung σε αυτές τις κατηγορίες τιμές, ναι, παίρνει την καλύτερη ποιότητα οθόνη και κάποιες εταιρείες τη φτάνουν πάρα πολύ κοντά, όπως π.χ. η Realme. Θεωρώ η Xiaomi στην ίδια κατηγορία τιμής δεν έχει τόσο φοβερές οθόνες, αλλά παίρνεις πάρα πολύ ωραία οθόνη. Κάποιοι τώρα, άλλοι φίλοι, θα παραξενευτείτε και θα θυμώσετε με το bezel γύρω-γύρω, το μαύρο το κάδρο που λέμε, που έχει πάνω το κινητό. Έτσι είναι η φίλη μας, η Samsung. Έτσι βγάζει το κινητό της, με το bezel γύρω-γύρω. Βλέπετε, η Realme γύρω-γύρω δεν έχει καθόλου έτσι κάδρο, να το πω. Είναι πάρα πολύ απειροελάχιστο. Η φίλη μας, η Samsung, θέλει να βγάζει
γύρω-γύρω να βάζει κάδρο, okay, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ελκυστικό, να το πω πολύ απλά, αλλά είναι αυτό που είναι τέλος πάντων. 6,6 inch οθόνες και τα δύο τα κινητάκια μας, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο θέμα με Always On Display, Gorilla Glass, είπαμε όλα αυτά τα κλασικά. Πάρα πολύ ωραία, Full HD Plus ανάλυση, πολύ ωραίες οθόνες. Και φωτεινότητα και όλα αυτά, η φωτεινότητα δεν είναι κάτι το wow, αλλά από που τα δοκίμασα και έξω και σε φως και σε όλα αυτά καλοκαίρι, είσαι κομπλέ, δεν θα έχεις κανένα έτσι παράπονο. Πάμε στο θέμα των επεξεργαστών. Και εδώ έχουμε Exynos επεξεργαστές, τεχνολογίας και κατασκευής της Samsung. Εδώ έχουμε τον Exynos 1480, εδώ έχουμε το 1380. Και τα δύο τα κινητά είναι πολύ καλά για την κατηγορία τιμής του. Εδώ έχουμε αν τούτο σκορ 730.000, εδώ 600.000. Είναι καλά νούμερα. Απλά εγώ τι παρατήρησα, φίλοι μου, σαν έτσι απλός χρήστης, ένας απλός χρήστης που είμαι με τα κινητά έτσι ρε παιδί μου και δοκιμάζω κινητά Realme, δοκιμάζω Xiaomi, OnePlus, Vivo, Mimo, τέλος πάντων καταλάβατε, δοκιμάζω όλα αυτά τα κινητά τέλος πάντων. Ένιωσα ότι στα ίδια κυβικά, γιατί οι επεξεργαστές όλοι αυτοί που έχουν όλα αυτά τα κινητά που σας έχω δείξει το τελευταίο διάστημα είναι πάνω κάτω στα ίδια, όπως και το Realme, όπως και το Poco, τέλος πάντων όλα αυτά τα κινητά, οι δυνατότητες είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Ένιωσα ότι τα άλλα κινητά και τα Realme και τα Xiaomi και τα Poco τα νιώθω πιο αεράτα στο λογισμικό. Επειδή το One UI είναι φορτωμένο ένα γενικά φορτωμένο λογισμικό, έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι φορτωμένο όμως λογισμικό, έχει πάρα πολλές, πώς θα το πω, φορτωμένο, έχει πάρα πολλά πράγματα πάνω, πάρα πολλές λειτουργίες, πάρα πολλά κολπάκια να το κάνεις, είναι ένα φορτωμένο λογισμικό. Νιώθω ότι δεν είναι ότι κολλάνε, σε καμία των περιπτώσεων είναι πάρα πολύ γρήγορα και τα δύο, απλά τα άλλα κινητά τα νιώθω πιο αεράτα ρε παιδί μου. Είναι σαν να οδηγάω ένα αυτοκίνητο εδώ 150 άλογα και είναι 1,5 τόνος και εδώ είναι σαν να οδηγάω ένα αυτοκίνητο πάλι με 130 άλογα να σας το πω, ότι είναι λίγο πιο αδύναμο, αλλά ένας τόνος. Το νιώθω πιο αεράτο το κινητό στις άλλες περιπτώσεις. Όχι ότι κολλάνε, απλά είναι έτσι μια παρατήρηση που έχω να σας κάνω στο θέμα έτσι των επιδόσεων. Πάρα πολύ καλές επιδόσεις, δεν είχα κανένα πρόβλημα και σε gaming και σε αυτά και σε βίντεο να βγαίνω να κάνω, δεν είχα κανένα έτσι παράπονο. Στο θέμα τώρα των καμερών, και εκεί πέρα είναι ένα δυνατό στοιχείο της Samsung, και τα δύο κινητάκια μας και στα δύο έχουμε η κύρια κάμερα είναι 50 MP, εδώ είναι καλύτερη τεχνολογία, πιο του μπανιάρικη. Πολύ καλή κάμερα ο φίλος μας ο Samsung που τα βάζει με τον φίλο μας το Realme και αυτός έχει καλή κάμερα πάνω η κύρια η 50. 50 MP, 12 MP και 5 MP. Η 50 MP έχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Εδώ έχουμε στα 50 MP η κύρια κάμερά μας που είναι μια ok καμερούλα για ένα κινητό των 250 ευρώ. Δεν περιμένω, δεν θέλω τρελά πράγματα και δεν μου δίνει τρελά πράγματα. Έχει μια ok καμερούλα. Π.χ. το συγκρίνω με το Poco M6 Pro που θα κάνουμε και ένα συγκριτικό σε επόμενο έτσι επεισόδιο που είναι το 200 ευρώ. Εδώ είμαστε στα 240 ευρώ. Έχει λίγο καλύτερη κάμερα από εκείνο ρε παιδί μου. Okay. 8 MP Ultra Wide και μια 5 MP ή Macro. Στο θέμα της selfie και εκεί έχουμε μια διαφορά. Εδώ πέρα έχουμε 32 MP που έχει μια πάρα πολύ καλή selfie. Εδώ έχουμε μια απλή 13 MP η selfie που θα την ήθελα εδώ λίγο καλύτερη, αλλά ok, αλλά εδώ η 30DR είναι πάρα πολύ καλή. Στο θέμα τώρα των ηχείων, έχουμε ηχείο από εδώ, πάνω, από εδώ πέρα κάτω και πάνω εδώ από το, από το ακουστικό. Ο ήχος τους και στα δύο τα κινητά δεν με τρέλανε, αλλά δεν με απογοήτευσε. Δηλαδή είναι δυνατός, έχει μια ok ποιότητα, αλλά μέχρι εκεί. Π.χ. στα κινητά της Xiaomi το τελευταίο διάστημα βρήκα πιο καλό ήχο, πιο ποιοτικό ήχο. Εδώ είμαι καλά, δεν έχω παράπονο, κανένα παράπονο και δυνατό είναι και μια ποιότητα ok, αλλά δεν με τρέλανα ρε παιδί μου, δεν είναι να πω τι ωραίο ηχείο που έχει το κινητό και να το θυμάμαι ότι το κινητό αυτό έχει πάρα πολύ ωραίο ηχείο. Έχει καλό ήχο, αλλά θα ήθελα και κάτι λίγο παραπάνω να σας το πω για να πω ότι έχει τον τέλειο ήχο σε αυτή την κατηγορία έτσι τιμής. Αυτά και με τον ήχο, και τα δύο τα κινητά μας δεν παίρνουν headphone jack, έχουν NFC όπως σας είπα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για το θέμα της μπαταρίας και εκεί πέρα ένα αρνητικό της φίλης μας της Samsung. Από τα δύο αρνητικά για μένα, τα βασικά αρνητικά που μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τα κινητά της στο θέμα έτσι καθημερινής έτσι χρήσης, είναι ότι έχουν και τα δύο 5.000 mAh μπαταρία με 25W γρήγορης φόρτισης που δεν τη λες γρήγορη εν έτη 2024. 25W είχαμε 2018, 19, 20 σε πιο φτηνά κινητά τέλος πάντων. Ένα απλό κινητάκι να πάει να πάρεις από Poco, Realme και όλα αυτά των 150 ευρώ θα έχει 33W φόρτιση και παραπάνω μπορεί να έχει. Τα 25W εγώ τα θεωρώ λίγα, γιατί πλέον όλα γίνονται στην κοινωνία μας πάρα πολύ γρήγορα, η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ γρήγορη. Θέλεις πάρα πολύ γρήγορα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μου πεις αυτό είναι καλό, δεν είναι καλό, αλλά έτσι είναι, έτσι λειτουργεί η κοινωνία μας. Έτσι είναι, όποιος δεν το παραδέχεται
λάθος του. Οπότε θέλω μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Και με τα 25 βατ δεν μπορώ να το κάνω. Κάποιοι φίλοι δεν σας ενοχλεί, ο άλλος το βάζει στη φόρτιση το βράδυ όταν κοιμάται, ο άλλος το βάζει στη φόρτιση και παίζει συγχρόνως. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εννοείται αυτό, δεν θα πω εγώ πώς θα φορτίσει το κινητό σου, αλλά για μένα τα 25 βατ είναι λίγα, γιατί θέλει μία ώρα, 20 λεπτά και μισή ώρα, μία μισή ώρα περίπου να φορτίσει το κινητό σου, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ χρόνο εν έτη 2024. Τώρα θα μου πεις το θέμα της αυτονομίας, και εκεί δεν με τρέλανε το κινητό, και τα δύο τα κινητά δεν με τρέλαναν, και τα Xiaomi και τα Realme έχουν καλύτερες αυτονομίες, πραγματικά σας το λέω, έχουν καλύτερες αυτονομίες. Εδώ η αυτονομία τους είναι OK, δεν είναι κάτι το wow, δηλαδή στο θέμα OK τι λέει ο Multiculti. Δηλαδή το φορτίζεις το κινητό σου τώρα είναι το πρωί 9 η ώρα. Το έχεις φορτισμένο 100% όπως το έχω εγώ. Και άμα το πιεις το αίμα, αργά το απόγευμα θα θέλεις φόρτιση σίγουρα. Θα έχεις πάει κάτω από 20%, δηλαδή 6, 7, 8 η ώρα θα έχεις πάει σίγουρα κάτω από 20%. Π.χ. εδώ και με το Realme και με το Poco, 10 η ώρα το βράδυ, 12 η ώρα το βράδυ θα πας αυτό το ποσοστό. Δηλαδή έχουν μια καλύτερη αυτονομία. Και αυτό που μου άρεσε στα άλλα κινητά και στα Realme και στα Poco είναι ότι π.χ. το κινητό μου το έχω ρε παιδί μου με το WiFi έτσι τέλος πάντων και το έχω κλειστό, το έχω στην άκρη, δεν το παίζω. Τα άλλα κινητά κρατάνε καλύτερο stand-by στο θέμα της μπαταρίας. Εδώ πέφτει πιο γρήγορα η μπαταρία. Οκ. Okay. Και ένα ακόμα αρνητικό που σας το είχα δείξει σε προηγούμενο επεισόδιο είναι ο fingerprint sensor. Δεν έχω την ταχύτητα που έχω στα άλλα κινητά. Πάμε εδώ, fingerprint sensor, ναι, εδώ μας τελείωσε και η μπαταρία. Κοιτάξτε πόσο πιο γρήγορα είναι το κινητό μας. Στο φίλο μας τον Realme. Οκ. Okay. Εδώ, με τον φίλο μας τον Samsung, ο fingerprint sensor κάνει μία έτσι καθυστερησούλα, να το πω πολύ απλά. Οκ. Okay. Είναι τα δύο αρνητικά για μένα, η αργή φόρτιση και ο fingerprint sensor στο θέμα έτσι καθημερινότητας. Αλλά συνολικά παίρνω ένα πάρα πολύ καλό κινητό και στις δύο έτσι περιπτώσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχω ένα στιβαρό κινητό. Πολλοί φίλοι γράφανε και στο Scrooge, είναι βαρύ, είναι έτσι. Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Πραγματικά σας το λέω, μου αρέσει. Μ' αρέσει να πιάνω κάτι ποιοτικό. Μ' αρέσει να πιάνω κάτι ωραίο και έχει καλή συναρμολόγηση. Πιάνω κάτι καλό, δηλαδή εδώ με 330 ευρώ πιάνω κάτι καλό. Που σε άλλες περιπτώσεις παίρνεις κινητό και των 500 ευρώ και δεν έχεις καλή ποιότητα. Δεν θα πούμε εταιρείες για να μην στεναχωριούνται τέλος πάντων. Π.χ. Το Poco X6 πρώτο θα βγουν φίλοι και θα λένε το Poco. Ναι, είναι πολύ καλύτερο σε κάποιους άλλους τομείς, εννοείται. Αλλά όταν το πιάνεις στο χέρι σου, δεν έχει την ποιότητα που έχει ο φίλος μας ο Samsung A55. Οκ, okay, θα μου πει ο άλλος ο φίλος, δεν με νοιάζει. Οκ, okay. Για τους φίλους που τους νοιάζει η ποιότητα κατασκευής και το feeling στο χέρι, θεωρώ ότι τα Samsung είναι πάρα πολύ καλά συνολικά. Γενικά είμαι ευχαριστημένος με τα Samsung κινητά αυτής της χρονιάς και το A55 και το A35 σας τα προτείνω 100%. Σας είπα τα πραγματάκια που πρέπει να προσέξετε. Από κάτω σας έχω link στα Scrooge να μπείτε να βρείτε και τα δύο τα κινητά. Όπως είπαμε εδώ 330 ευρώ, εδώ 240 ευρώ ξεκινάνε τα κινητά στις εκδόσεις. Προτιμώ το άσπρο χρωματάκι, είναι το άσπρο, το μπλε και άλλα δύο, το κίτρινο και το λιλά. Okay. Και όσοι φίλοι δεν το είδατε πριν, έχουμε μεγάλο giveaway, το Realme 12 Plus. Θα το κερδίσει ένας μεγάλος τυχερός. Σήμερα Τετάρτη μέχρι την Κυριακή μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή, να κερδίσεις αυτό το πάρα πολύ ωραίο κινητάκι. Τα λέμε σαν επόμενο επεισόδιο, φίλοι μου. Bye bye.